γένεια του κέντρου κοινωνικών δραστηριοτήτων. Του συγκροτήματος που θα αποτελέσει την καρδιά της κοινωνικής δράσης και ζωής στο Πανεπιστήμιο Κύπρου. Κυρίες και κύριοι, απαραίτητο συστατικό για τη δράση της γνώσης και την ανάπτυξη της δημιουργικότητας είναι η επικοινωνία και η κοινωνική δικτύωση σε ένα όμορφο περιβάλλον. Στο Πανεπιστήμιό μας θέλουμε να δημιουργήσουμε την πόλη της γνώσης, τον χώρο συνάντησης επιστημών, ερευνητών και φοιτητών, την πόλη της δημιουργίας, την οποία συναποτελούν οι σχολές, τα τμήματα, τα ερευνητικά εργαστήρια, το κέντρο πληροφόρησης της βιβλιοθήκης Τέλειος Ιωάννου, οι αίθουσες διδασκαλίας και οι χώροι κοινωνικής συνάντησης. Όταν αγαπάς τον χώρο που εργάζεσαι, αγαπάς να δημιουργήσεις αυτόν. Ένα όμορφο περιβάλλον τονώνει την πραγωγική διάθεση και ενισχύει την εφευρετικότητα. Σε αυτή μας την προσπάθεια αναγνωρίζουμε τη διαχρονική στήριξη της πολιτείας και την αλλαγή της κοινωνίας. Γι' αυτό τους ευχαριστούμε θερμά, καθώς η συμβολή στη μείωση της Πανεπιστημίουπολης είναι καθοριστική. Εξοχότατε κύριε Πρόεδρε, ευχαριστούμε πολύ για την ευρωπαρουσία σας και για την τέλεση των σημερινών εγγενείων. Με τα σημερινά εγγένεια του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων προστίθεται στα πεπραγμένα του Πανεπιστημίου Κύπρου ένα ακόμα έργο με προοπτική αιώνα. Το μέγεθος, ο σχεδιασμός, η κατασκευή, η λειτουργικότητα του και η επιλογή των δραστηριοτήτων που στεγάζει το καθιστούν ένα σπουδαίο έργο υποδομής, το οποίο θα στηρίξει μαζί με τα άλλα την ταχεία και δυναμική ανάπτυξη του Πανεπιστημίου μας για πολλές δεκαετίες. Είναι πραγματικά με ιδιαίτερη χαρά που παρευρίσκομαι στη σημερινή εκδήλωση των εγγενείων του Κέντρου Κοινωνικών Δραστηριοτήτων του Πανεπιστημίου Κύπρου. Θέλω να εκφράσω τις θερμότατες ευχαριστίες μου στην πανεπιστημιακή κοινότητα για την πρόσκληση. Ιδιαίτερως όμως ευχαριστώ προσωπικά και εκ μέρους της πολιτείας το Πανεπιστήμιο Κύπρου για την ουσιαστική συνεισφορά και συμβολή του στην δημιουργία της Κύπρου του αύριο. Για την συνεισφορά σας, και απευθύνομαι στους ακαδημαϊκούς και στους φοιτητές, στην διαμόρφωση της πατρίδας του μέλλοντος που οραματιζόμαστε, η οποία θα δίνει όθηση στην δημιουργικότητα, την καινοτομία, στα νέα μυαλά του τόπου, τα οποία με κριτική διάθεση αναμένουμε να είναι πρωταγωνιστές των εξελίξεων και τις προσπάθειες να δημιουργήσουμε ένα κράτος σε πιο στέρεες βάσεις, που θα μπορεί να αντιμετωπίσει με επιτυχία τις προκλήσεις της εποχής. Αγαπητοί μου, οι προσπάθειες σας αποδίδουν καρπούς. Είμαστε περήφανοι για τα επιτεύγματα σας και θέλω να το υπογραμμίσω. Παρά τις οικονομικές δυσκολίες που ολόκληρη η κοινωνία αντιμετωπίζει, κατορθώσετε να έχετε ενεργά ερευνητικά προγράμματα και εγκεκριμένες χρηματοδοτήσεις, οι οποίες ξεπερνούν τα 50 εκατομμύρια, με αποτέλεσμα να εργοδοτείτε πέραν των 550 ερευνητών. Στο πλαίσιο του σχεδιασμού υλοποίησης τέτοιων έργων είναι και τα στρατηγικά έργα υποδομής του Πανεπιστημίου Κύπρου, όπως για παράδειγμα η ανάπτυξη της Πανεπιστημιούπολης και η Πολυτεχνική Σχολή, που ευελπιστούμε το θεμέλιο λίθο να θέσουμε το 2014. Κυρίες και κύριοι, ως πολιτεία αισθανόμαστε περήφανοι γιατί η οικονομική κρίση που πλήττει τη χώρα μας δεν έχει κάμψει ούτε το ηθικό και την δημιουργικότητα των μυαλών του τόπου μας, που συνεχίζουν να εργάζονται για την κατάκτηση της αριστείας. Γι' αυτό και αισθανόμαστε περήφανοι, γιατί αν και μικρή σε μέγεθος, διαπρέπουμε σε ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. Κοίταξα ερχόμενος στην Πανεπιστημίουπολη το εργοτάξιο για το Κέντρο Πληροφόρησης Βιβλιοθήκης Τέλειος Ιωάννου, την εθνική μας βιβλιοθήκη, όπως ορθώς αποκαλείται. Έργο σταθμός που το 2015 θα μας κάνει ακόμα πιο περήφανους
γιατί δημιουργούμε σε δύσκολες πραγματικά μέρες. Η προσφορά μεταπτυχιακών προγραμμάτων σε ξένες γλώσσες που θέλω να σας διαβεβαιώσω ότι μας βρίσκει απόλυτα σύμφωνος. Και τούτο γιατί κατά την άποψή μας επήγει η διεθνοποίηση του Πανεπιστημίου Κύπρου και η αύξηση του αριθμού των φοιτητών από το εξωτερικό. Αυτές είναι προσπάθειες που θα μετατρέψουν κατά την άποψή μου πράγματι την Κύπρο σε ένα διεθνές εκπαιδευτικό ίδρυμα.